Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους Επτανήσιους που μας ψήφισαν, που αγωνίστηκαν μαζί μας, που μας πίστεψαν, που ήταν κοντά μας. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους, τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους για τον αγώνα που έδωσαν. Και να πω ότι στην πολιτική υπάρχουν και νίκες και ήττες, όπως στη ζωή υπάρχουν και χαρές και λύπες. Δεν σας κρύβω ότι θα είχα λυπηθεί αν η διαφορά ήταν πολύ μικρή. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην ψηφοφορία που δείχνει ότι οι πολίτες, παρότι μας αγκάλιασαν σε όλες τις περιοδίες μας, παρότι έδειχναν ότι εκτίμησαν το έργο μας και τον προγραμματισμό τον οποίο είχαμε κάνει, παρότι εκτίμησαν ότι είχαμε μια πορεία σε όλη μας τη διαδρομή έντιμη, συνεπή, αξιόπιστη, παρόλα αυτά φαίνεται ότι η σιωπηρή πλειοψηφία εψήφισε με άλλα κριτήρια και όχι αυτά, και περισσότερο εψήφισε με θυμό, θέλοντας έτσι να αντιδράσει και να χρεωθούμε κι εμείς την κυβερνητική πολιτική αυτά τα χρόνια που αναλάβαμε την περιφέρεια και θεμελιώσαμε αυτό των θεσμών και εισπράξαμε αυτήν την πολιτική, μολονότι όπως καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν ψηφίσαμε ούτε μνημόνια, ούτε τα διαβάσαμε, ούτε είμαστε εμείς οι οποίοι εφαρμόσαμε την κεντρική πολιτική σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Βέβαια, το θέμα είναι πλέον μπροστά μας. Για ένα πράγμα λυπάμαι, ότι το έργο το οποίο μέσα από το πρόγραμμά μας το αποτυπώσαμε, τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε δείξει και έχουμε παρουσιάσει πάλι μέσα από το πρόγραμμά μας, δεν μας επέτρεψαν να το συνεχίσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή θα προχωρήσει αυτά τα έργα τα οποία είναι σε κατασκευή, που είναι δρομολογημένα, που είναι ενταγμένα, που είναι έργα πολύ σημαντικά για όλη την περιφέρειά μας και ιδιαίτερα και για την Κεφαλονιά και το Λιξούρι, που για χρόνια θα έχουν προβλήματα τα οποία και τα έχουμε δρομολογήσει και τα έχουμε χρηματοδοτήσει, αλλά χρειάζονται συνεχή προσπάθεια. Θα συγχαρώ τον κύριο Γαγιατσάτο και την ομάδα του που πήρε αυτή την εκλογή και την πλειοψηφία και να το ευχηθώ επιτυχία στην προσπάθεια που θα κάνει. Δεν σας κρύβω και θέλω να το πω αυτό το βήμα ότι η περιφέρεια, και επειδή είναι και νησιωτική, είναι ένας Γολγοθάς, τον οποίο τον προχωρήσαμε όλο αυτό το διάστημα με πολύ κόπο, με πολύ θυσία, με πολύ προγραμματισμό, και επειδή η υπόθεση δεν είναι του Περιφερειάρχη ή των Αντιπεριφερειαρχών, δούλεψαν σε αυτή την κατεύθυνση όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι, ξεπερνώντας τον εαυτό του, η Διαχειριστική Αρχή, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και μια σειρά όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, κάτω από δύσκολες συνθήκες, με υπερορίες τις οποίες δεν πληρωνόνταν, εύχομαι να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να προχωρήσουν και τον σταυρό που είχαμε φορτωθεί να τον παραλάβουν, να τον συνεχίσουν για να ανέβουν τον Γολγοθά, και εμείς θα είμαστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια που χρειάζεται η περιφέρειά μας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν πειραματισμοί, διάσπαση της περιφέρειας ή κάποιων αλλαγών που θα εμποδίσουν τη συνοχή της περιφέρειάς μας. Να ευχηθώ και πάλι συγχαρητήρια στον κύριο Γαγιατσάτο και θα είμαστε κοντά του στην προσπάθεια που θα κάνει στη συνέχεια πάνω στον προγραμματισμό που θα έχει για την περιφέρειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπύρου, με δεδομένο ότι τερματίσατε πρώτος την προηγούμενη Κυριακή και είχατε έστω και λίγο, αλλά είχατε ένα προβάδισμα έναντι του αντιπάλου σας, υπάρχουν ευθύνες στην τοπική Νέα Δημοκρατία για το σημερινό αποτέλεσμα? Θέλω να πω, για να σας βοηθήσω και στην απάντησή σας, υπήρξαν αρκετές παρατάξεις προερχόμενες από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία είστε κι εσείς προερχόμενος. Και δεν έγινε καμία προσπάθεια σύνθεσης απόψεων, προκειμένου να μην είναι πολλοί αυτοί οι συνδυασμοί, αλλά τελικά να είναι ένας ο υποψήφιος συνδυασμός. Έχει ευθύνες η τοπική νόδε? Εμείς πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ακυδεμόνευτη και μάλιστα να αποκτήσει κάποια στιγμή και αυτοδιαχείριση, την οποία δεν την έχει.
Επομένως, τι επιδιώξαμε? Να μην κομματικοποιήσουμε την αυτοδιοίκηση, όπως πιστεύω ότι έδειχνε και ότι θέλει και ο λαός. Οι αντίπαλοι μας κομματικοποίησαν αυτές τις εκλογές πάρα πολύ, και φαίνεται ότι μέσα από αυτήν την κομματικοποίηση ήθελαν να βγάλουν και άλλα συμπεράσματα. Σημασία είναι, και μας έχει διδάξει η πολιτική, ότι δεν κρίνουμε τις αποφάσεις του λαού, και νομίζω ότι πολύ σωστά για να κάνουμε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στην πορεία είναι να ερμηνεύσουμε την απόφαση των πολιτών, γιατί δεν σας κρύβω, σε όλες τις περιοδίες, σε όλες τις ομιλίες μας, σε όλες τις συναντήσεις μας, μόνο έτσι θετικά λόγια εισπράξαμε από τους πολίτες, εκτίμησαν το έργο μας, μας μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, έδειχναν ότι μας εμπιστεύονται. Βέβαια, στις περιοδίες, και αυτή είναι μια αλήθεια, απευθυνόμαστε σε ένα μικρό ποσοστό πολιτών. Η πλειοψηφία, η σιωπηρή που λέμε πλειοψηφία, η οποία δεν εμφανιζόταν σε αυτές τις συναντήσεις, λειτουργήσε κομματικά, εκφράστηκε όχι με τόσο κατά τη γνώμη μου με τη λογική, αλλά με τον θυμό. Εισπράξαμε την κυβερνητική έτσι δυσαρέσκεια από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί αυτόν τον καιρό, και εκτιμώ ότι το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε στην κάρπη. Επομένως, δεν θέλω να ρίξω ευθύνες πουθενά. Ο καθένας ας τις ερμηνεύσει. Ασφαλώς, όταν υπάρχουν και συγκρούσεις και επηρεαστήκαμε και από την αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στην Κέρκυρα και αλλού, αυτά τα αποτελέσματα επηρεάζουν και το τελικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, λέμε πάρα πολλές φορές ότι θέλουμε την αυτοδιοίκηση ακηδεμόνευτη, ακομάτιστη, για να λειτουργεί αυτοδιοικητικά. Και όπως είπα και προηγουμένως, κάποια στιγμή να αποκτήσει και αυτοδιαχείριση, δηλαδή τον προϋπολογισμό της να τον κάνει και να τον κατανέμει σύμφωνα με τις πραγματικές της ανάγκες. Αυτό δεν υπάρχει. Μιλούσαμε για μη κομματικοποιημένη, είμαστε επιφυλακτικοί, όπως βλέπετε, και εγώ διεύρυνα και το ψηφοδέλτιο για να μην φαινόμαστε ότι είμαστε στενά μονοκομματική. Ζητήσαμε και από τον Πρωθυπουργό, για να μην πολλώσουμε το κλίμα, να αποφύγει να έρθει αυτό το διάστημα και στα Ιόνια νησιά, αλλά αυτό το εισπράχθηκε αρνητικά. Επεκράτησε ο κομματισμός και ο θυμός και η αντίδραση των πολιτών, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο, όπως λέμε, δεν κρίνουμε το λαό, αλλά θα πρέπει να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα κάποια στιγμή με κατανόηση, γιατί είναι θετικό, γιατί δεν σταματάει ούτε η πορεία της περιφέρειας, ούτε οι ανάγκες, ούτε τα έργα και ένα πλήθος κόσμου που εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να αδικούμε την κοινωνία, δηλαδή, που τα έχει ανάγκη, αλλά και αυτούς που εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή. Κατηγορηθήκαμε ότι δεν έχουμε έργο, αλλά έχουμε πρόγραμμα με όλα τα έργα. Κάποιοι δεν είχαν πρόγραμμα περί έργος, αλλά ψήφισαν έτσι. Αυτό είπαμε, δεν μπορούμε να το κρίνουμε, αλλά όσοι αποφάσισαν. Κύριε Σπύρου, με την απόσταση τώρα του αποτελέσματος, κρίνεται πως θα μπορούσε ίσως να είναι διαφορετική αντιμετώπιση του κεντρικού κράτους από πλευρά σας τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, ενώ να ήσασταν, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πω πιο διεκδικητικός, γιατί σας έχετε πει ότι διεκδικούσατε και ήσασταν διεκδικητικός, πιο σκληρός προς το κεντρικό κράτος και πιο σκληρός ίσως και με τις εκφάνσεις της Τρόικας και του Μνημονίου. Για παράδειγμα, κατηγορηθήκατε μέσα στη θητεία σας για το ότι υποδεχτήκατε τον κύριο Φούχτελ, ή ότι είδατε την κυρία Μέρκελ, ή ότι δεν ήσασταν όσο σκληρός έπρεπε με τις κεντρικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πληρώνεται, θεωρείτε, τώρα? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, γιατί τα κριτήρια ήταν τελείως διαφορετικά. Όποιος και να ήταν, έτσι κινήθηκαν η Επτάνησος και η Κέρκυρα, ψήφισε αριστερά. Έχουμε αριστερή περιφέρεια, αριστερό δήμο, αριστερό στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι η απόφασή τους. Επομένως, όπως και να ήταν το ζήτημα, δεν νομίζω ότι οι πολίτες, η αίσθησή μου και ό,τι εισπράξαμε και όλοι οι συνεργάτες, δεν έκριναν στοιχεία των υποψηφίων ή του περιφερειάρχη.
δεν έκριναν έργο, δεν τους διέφερε ό,τι και να είχαμε κάνει. Η απόφασή τους ήταν η ανατροπή, η αντίδραση και η κομματική έτσι, υφή της όλης πολιτικής κατάστασης που ήταν αυτόν τον καιρό. Ήταν δηλαδή προδιαγεγραμμένο και συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες, κυρίως αυτοδιοικητικά προβλήματα, τα οποία οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Να μου επιτρέψετε μία ερώτηση στον κύριο Σκούρτη, μπορώ να σας ρωτήσω? Επειδή ενδιαφερόμαστε κυρίως για την Κέρκυρα, έχουμε τρεις μήνες ακόμα στους οποίους θα βρίσκεστε στην Περιφερειακή Αρχή και στο τιμόνι της Περιφέρειας ο κύριος Σπύρου, στο τιμόνι της Αντιπεριφέρειας Κέρκυρας εσείς. Ρωτήσαμε τον κύριο Καλιατσάτο πριν, αλλά θέλω και το δικό σας σχολιασμό. Σε αυτούς τους τρεις μήνες υπάρχουν ανοιχτά έργα που τρέχουν και που θα πρέπει να κλείσετε? Ποια η τύχη αυτών και αν σκοπεύετε να συνεργαστείτε με τον κύριο Καλιατσάτο για τα έργα αυτά που έχετε σε εξέλιξη? Λοιπόν, κοιτάξτε, και εγώ καταρχήν, αφού θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Καλιατσάτο και την κυρία Παντή, την Αντιπεριφερειάρχη της Κέρκυρας, για το εκλογικό αποτέλεσμα, και αφού συγχαρώ και τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Μεταλλινό, τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη, και όλους τους συμβούλους της παράταξής μας, γιατί κάνανε ένα καθαρό και έντιμο αγώνα, να σας απαντήσω ότι η Κέρκυρα και η Περιφέρεια έχει και Αντιπεριφερειάρχη, αυτήν ώρα και Περιφερειάρχη. Και κενό εξουσίας δεν θα υπάρξει. Εμείς θα παραδώσουμε 31 Αυγούστου. Και μέχρι τις 31 Αυγούστου ούτε συνδιοικούμε ούτε συγκυβερνούμε. Στα παιχνίδια αυτό της δημοκρατίας, έτσι είναι η δημοκρατία, και οι κυραίοι πολίτες και οι υπευθυνείς πολίτες αποφάσισαν ότι από 1η Σεπτεμβρίου καινούρια αρχή θα είναι στον τόπο. Μέχρι 31 Αυγούστου οι ίδιοι οι πολίτες είχαν αποφασίσει ότι εμείς θα είμαστε η αρχή. Που σημαίνει λοιπόν ότι εμείς με τον ίδιο ζήλο που είχαμε μέχρι τώρα, αυτόν το είχαμε και παραπάνω, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα και της περιφέρειας και της περιφερειακής ενότητας. Ήδη μετά τα συγχαρητήρια που έδωσα στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη, τη νέα Αντιπεριφερειάρχη από 1η Σεπτέμβρη, μου είπε, της προσέφερα την συνεργασία μου και για οποιοδήποτε θέμα θέλει να ενημερωθεί θα έχουμε συνεχή επαφή, ούτως ώστε και να γίνει και πιο γρήγορα αλλά και πιο ουσιαστικά η αλλαγή, ας πούμε, στην εξουσία των εισαγωγικών. Μια προσθήκη σε αυτό που είπε ο κύριος Σκούρτης. Δεν υπάρχουν έτσι έργα που τα κλείνουμε και παραδίδουμε. Καθημερινότητα υπάρχει. Καθημερινότητα είναι συνεχής και πάρα πολύ φορτωμένη. Και θέματα ανοιχτά, είμαι τουριστική περίοδος, είναι εκδηλώσεις, είναι οι μαθητές. Θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή. Τα έργα όμως τα μεγάλα συνεχίζονται και θα συνεχιστούν. Αυτά που είναι ενταγμένα να δημοπρατηθούν. Είναι 165 έργα σε όλη την περιφέρεια και όχι δεν υπάρχει έργο. Άρα έχει φορτίο, έχει συνέχεια. Γι' αυτό είπα προηγουμένως τον Σταυρό του Γολγοθά θα τον παραδώσουμε να προχωρήσει. Έχει ανηφόρα η ιστορία και εύχομαι να τα καταφέρουν και καλύτερα. Βέβαια τα κριτήρια μας στενοχωρεί ότι δεν είναι αυτά. Δεν ενδιαφέρει κανένα ούτε τι έργο κάναμε, ούτε ποιος είναι, ούτε τι πορεία έχει. Ψήφισαν αριστερά, ψήφισαν κομματικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί κάτω.